Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ κάθε μέρα μαζί σε μια πολύ όμορφη παρέα για όσους ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας με τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Δίπλα μου η Ευγενία, η Παντάνασα και ο κύριος Γιώργος. Έχουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση μέχρι τώρα. Και πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Ελπίζουμε να συνεχιστεί. Μείναμε κάπου εκεί στην Ευρωβουλή, λοιπόν, που πήγατε ένας κριτικός και έφερε ζωντάνια στην Ευρωβουλή και έκανε μία παρέα όλο τον κόσμο. Όσο μπορούσαμε, βέβαια. Έγινε αυτό. Τέλειωσα το 2009, αλλά πιο μπροστά μου είχε ζητηθεί από τον Γιώργο τον Παπανδρέου να κατέβω υποψήφιος βουλευτής. Βεβαίως δεν μπορούσα να πω όχι, γιατί πάντα εγώ ήθελα την αυτοδιοίκηση και πάντα ήθελα να είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης, αιρετός όμως, όχι διορισμένος. Όμως δεν μπορούσα να πω όχι να είμαι υποψήφιος και πρέπει να σας πω ότι μέσα σε 1,5 μήνα που έγιναν οι εκλογές, ήμουνα δεύτερος βουλευτής στο νομό Ηρακλείου με 39.500 σταυρούς. Πρώτος ήταν ο Βασίλης του Γεγέρομου και αμέσως έρχεται ένα τηλεφώνημα από συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Το τηλεφώνημα ήταν ότι αναλαμβάνω υφυπουργός για το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ. Εγώ δεν το περίμενα, να είμαι ειλικρινής. Μου λέει ανέβα στην Αθήνα για να ορκιστεί το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργός η κυρία Κατσέλη. Πρέπει να σας πω ότι είχα την αποκλειστική αρμοδιότητα και υπογραφή ενός προγράμματος 10,3 δισεκατομμύρια που ήταν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα ευρωπαϊκά όλα μαζί. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ήταν η καλύτερη θέση. Ναι. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε καλύτερη. Με ρωτήσατε ότι δεν υπάρχει, γιατί είναι αυτός που μοιράζει το χρήμα και δεν παίρνει άλλη υπογραφή. Μάλιστα. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι πρώτα την ευθύνη. Την ευθύνη. Την εμπιστοσύνη. Γιατί για να έχει μια τέτοια θέση να διαχειρίσει 10,3 δις και κάθε πρωί το τριψήφιο να χτυπά από όλους τους υπουργούς, από όλα τα υπουργεία για να χρηματοδοτήσουμε. Εξήγησε το τριψήφιο. Το τριψήφιο έχουμε στα υπουργικά γραφεία ένα τηλέφωνο που είναι ένας τριψήφιος αριθμός που επικοινωνεί μεταξύ ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί μεταξύ. Ένα τέτοιο τηλέφωνο λοιπόν στο υπουργικό ήταν για να δώσουμε τη χρηματοδότηση η οποία ήταν είτε ΕΣΠΑ είτε οτιδήποτε να προχωρήσει. Πρέπει να σας πω ότι επειδή ξεκίνησε η κρίση, αλλά δεν φαίνονταν το 2010 ότι θα ήταν αυτή η κρίση που είχαμε τα επόμενα χρόνια, εγώ είχα ζητήσει, δηλαδή πάνω που είχα την καλύτερη θέση στην κυβέρνηση, μία από τις καλύτερες θέσεις, μην πω η καλύτερη, είχα ζητήσει να είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης. Ως πρώτος αιρετός περιφερειάρχης και να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήθελε. Όμως εξήγησα ότι θα ήθελα να, αν με επέλεγε, να ήμουν. Θεωρώ ότι τον έπεισα και ξεκίνησα υποψήφιος περιφερειάρχης το 2010 να είμαι από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Mm. Εκλεγήκαμε από την πρώτη κυριαρχή. Συνεχίσαμε ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό που είχαν οι νομαρχίες, όλες οι νομαρχίες της Κρήτης. Πάρα πολύ σημαντικό που χτίσαμε και πάνω σε αυτό, αλλά και στη λογική τη δική μας πώς προχωρούμε. Και από εκεί ξεκινήσαμε και την αιρετή περιφέρεια. Και ήρθε δεύτερη. Ήρθε το 2014 με μια πάρα πολύ καλή έτσι, εκλογική δυναμική, όταν την πρώτη χειραχή πήραμε περίπου 42% και τη δεύτερη 65%, που δείχνει τη δυναμική. Το επόμενο πρωί όμως είμαστε όλοι μαζί. Ούτε ποσοστά είδαμε, ούτε ότι εμείς είμαστε νικητές. Αυτό που είπα, νικητής είναι ο κριτικός λαός. Αύριο συνεχίζουμε όλοι μαζί. Πώς μπορεί να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή η κάθε παράταξη, να μπορούμε ενωμένοι και να κάνουμε κάποια πράγματα. Και επειδή η αυτοδιοίκηση πρέπει να ενώνεις. Δεν είναι κάτι, δεν είναι όπως τη Βουλή που πρέπει να κάνεις την αντιπολίτευση, που θεωρώ και εκεί κάποια πράγματα έπρεπε να είναι διαφορετικά.
πρέπει να υπάρχει μια σύγκληση απόψεων, προτάσεων. Η αυτοδιοίκηση ενώνει. Ενώνει γιατί το κάθε πρόβλημα είναι του κάθε κριτικού. Δεν είναι αν είναι ενός χρώματος, μπλε, κόκκινου, κίτρινου, πράσινου. Είναι όλων. Είναι άρα πολίτη. Όλοι πρέπει να δούμε. Είναι του πολίτη. Άρα πώς μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε. Επέλεξε ο πολίτης, αυτή είναι η δημοκρατία. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Αν επιλέξει και είμαστε εμείς, αυτό το όραμα που έχουμε να κάνουμε και εν ώψη και της νέας προγραμματικής περίοδου που ήδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητούμε και με την ελληνική κυβέρνηση, με τα Υπουργεία, να δούμε το καλύτερο, ποιο θα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για να μπορούμε να έχουμε αυτά τα έργα τα οποία χρειαζόμαστε, αλλά πάνω απ' όλα να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας που αυτό είναι το ζητούμενο. Όσο μπορούμε κι εμείς. Γιατί όμως, τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, όπως είπα. Τα προβλήματα, κύριε Σχεντεράκη, δεν έχουν είναι χρώμα. Όλων των ανθρώπων και πρέπει όσο μπορούμε ο καθένας από την πλευρά τη δική του, ενωμένοι. Και γι' αυτό βλέπετε μια σύμπνοια με τους Δήμους, βλέπετε μια πάρα πολύ καλή σχέση με όλους τους φορείς. Πρέπει να σας πω ότι τη βδομάδα ξεπερνώ τα 50 με 60 ραντεβού στο γραφείο. Κάθε βδομάδα από φορείς, 50 με 60 φορείς θα δω. Μάλιστα. Για να δούμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε. Μάλιστα. Δεν βάζω τους Δήμους, δεν βάζω άλλους της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά με φορείς της Κρήτης που πρέπει να βρεθούμε. Πρέπει να βρεθούμε στα Χανιά, πρέπει να βρεθούμε στις πόλεις της Κρήτης, στα χωριά όσο μπορούμε και να επιλύσουμε προβλήματα, αυτά που φέρνουν οι Δήμοι, να μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη λύση και τη χρηματοδότηση. Σωστά, και αυτό είναι το βασικότερο. Επειδή φτάσατε όμως στο παρόν, εγώ θέλω μέσα από αυτή τη διαδρομή που μας κάνατε μέχρι τώρα, Δήμαρχος Αρχανών, Ευρωβουλευτής, Υφυπουργός, τώρα Περιφερειάρχης. Μέχρι τώρα, ποια είναι η θέση που ξεχωρίζετε, που αγαπήσατε περισσότερο. Ναι, και αυτό είναι μια κουβέντα. Να σας πω. Αυτό το οποίο, με κάθε ειλικρίνεια, αυτό το οποίο θεωρώ ότι με χαρακτηρίζει είναι ως Δήμαρχος, γιατί βλέπεις αυτό το οποίο έχει αυτή το κάνει στην πράξη. Βεβαίως συνεχίζεται και στην περιφέρεια γιατί είναι αυτοδιοίκηση. Όμως το κομμάτι το στενό τοπικό, βλέπεις, οραματίζομαι να φτιάξω μια πλατεία. Οραματίζομαι να κάνω την υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ. Το βλέπεις στην πράξη. Αμέσως. Το βλέπεις άμεσα, αν είναι και λες. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά τα πράγματα. Πώς κάναμε τις μελέτες. Τώρα, σε μεγαλύτερη κλίμακα είναι η περιφέρεια. Που πρέπει να σας πω ότι όχι ότι τα υπόλοιπα δεν ήταν η Ευρωβουλή, είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό. Όταν είσαι με 27 χώρες τότε που είμαστε, 27 χώρες κράτη-μέλη, όταν έχεις 750 ευρωβουλευτές τότε, όταν ακούς διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προτάσεις, εκεί που παίρνονται όλες οι λήψεις αποφάσεων, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο να τα δεις απ' έξω, παθαίνεις. Εγώ όταν πήγα το 2000, που το 2000 ανοίξαμε γραφείο, η αναπτυξιακή Ηρακλείου, ανοίξαμε γραφείο στις Βρυξέλλες και μπήκαμε μέσα στο κοινοβούλιο. Λέω Παναγία μου, τι είναι τώρα εδώ. Δέος. Τι είναι, είναι ένα δέος. Δέος, δέος. Και μια στιγμή πηγαίνεις και είσαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και να σας πω το άλλο, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Πάντα βλέπετε ότι όλοι με τις κάρτες φορούν, οι κάρτες για ασφάλεια. Έτσι, σε 6 μήνες η κάρτα έχει φύγει. Γνώριζαν όλοι. Από το καλημέρα, πώς θα πεις, από οτιδήποτε. Δεν χρειαζόταν να με γνωρίσουν η ασφάλεια ή οποιοδήποτε. Είστε όμως πραγματικά και το παράδειγμα που λένε για τους Έλληνες. Ότι παντού ένας Έλληνας ξεχωρίζει την κριτική. Βέβαια. Μεταφέρετε την κριτική. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Ναοτάκη, αγαπητέ Σταύρο, στο τέλος. Επειδή λοιπόν μίλησες και επειδή ο άνθρωπος που έχει χιούμορ, οι πολιτικοί συνήθως, οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, δεν έχουν χιούμορ. Τους στεγνώνει αυτό το επάγγελμα. Όμως ποτέ, μα ποτέ, δεν έχασες την αίσθηση του χιούμορ. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ και τα παιδιά εδώ αποφασίσαμε στο τέλος, έτσι να δώσουμε στο τέλος της εκπομπής που ήρθες μαζί μας, να σου κάνουμε ένα δώρο. Μίλησες και είπες ότι έχεις την Εθνική Κρήτης μαζί. Λοιπόν, αφού έχεις την Εθνική Κρήτης, Σταύρε Ραναγουτάκη. Λοιπόν, εντάξει. Απίστευτο. Προσέξτε τώρα, το χρώμα είναι του Γιούχτα. Ναι, για να μην παρεξηγούμαστε. Και το χρώμα είναι και κάτι άλλο. Λοιπόν, Εθνική Κρήτης Αρναγουτάκης. Έχουμε τα χρώματα. Ποιος είναι ο γκολτζής στην ομάδα, το δεκάρι, δεν είναι?
Ξεχάσατε όμως την μπάλα, κύριε Γιώργο, να δούμε αν κατέχει το λοιπόν, άθλημα. Επειδή δεν έχετε χρόνο να φτιάξετε λοιπόν για την ομάδα την εθνική, εμείς σας δίνουμε αυτή τη στιγμή την ιδέα. Έχετε το σορτσάκι. Τα έχω όλα. Τα έχω όλα. Σας δίνουμε την ιδέα λοιπόν. Αρναουτάκης με το νούμερο 10 ο σέντρεφορ. Ο σέντρεφορ, εθνική. Το δεκάρι μοιράζει, δεν είναι το σέντρεφορ, αλλά βάζει γκολ. Ναι, βάζει γκολ. Αλλά μοιράζει. Ναι, γιατί να βάζαμε το ένα τερματοφύλακα. Στους συνεργάτες πρέπει να δίνουμε να μοιράζει. Έτσι, συμβολικό. Εθνική Κρήτη Αρναουτάκης και Κρήτη από κάτω. Αυτό είναι το δώρο της εκπομπής προς το Σταύρο του Αρναουτάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Γιατί πραγματικά νέα παιδιά με την εμπειρία του κυρίου Χιντηράκη, ενός αγαπημένου φίλου πολλών χρόνων, να έχετε επιτυχίες στη ζωή σας, να πηγαίνετε μπροστά στις σπουδές σας. Έτσι, και αυτό το οποίο εμείς θέλουμε είναι να σας έχουμε κοντά μας. Τα νέα παιδιά να παραμένουν στον τόπο, να μην φεύγουν, να είναι κοντά μας, να βρίσκουν δουλειά. Να μένουν συνάχουν, ιδέες εδώ. Να μένουν ιδέες εδώ, γιατί έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε τον νέο κόσμο που είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας, για τις σπουδές που κάνετε, για όλα αυτά τα οποία οι γονείς έχουν προσπαθήσει με αγωνία για να βρουν όλα οι καθηγητές, και θεωρώ ότι χαίρεται ο καθένας από εμάς όταν τα παιδιά μας είναι εδώ, όταν παραμένουν και βρίσκουν μια δουλειά. Και αυτός είναι και ο στόχος ο δικός μας ως περιφέρεια, να μπορούμε να βρούμε στα παιδιά μας να μένουν εδώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρναουτάκη. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε στη συνέχεια. Να προχωρήσουμε να δούμε ένα πολύ όμορφο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και επιστρέφουμε.